Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kids Lab. Το Kids Lab είναι η ενότητα του YouTube μας που ουσιαστικά μαγειρεύουμε μαζί με τα παιδιά, για τα παιδιά, θρεπτικότατα φαγητά και πεντανόστιμα. Η σημερινή μας συνταγή είναι ρεβιθόριζο. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να τη φτιάξετε όντως σε 3 λεπτά. Δεν θα βάλουμε το χρόνο βρασμού, αλλά σε 3 λεπτά θα έχουμε βάλει τα πάντα μέσα στην κατσαρόλα για να είναι το φαγητό μας πεντανόστιμο και έτοιμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Μιχαέλα, έλα μέσα. Ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, εκεί είναι η κάμερά μας. Εκεί κοιτάζουμε όταν μιλάμε και λέμε ό,τι θέλουμε να πούμε. Εκείνο τον κύριο που βλέπεις πίσω από την κάμερα δεν του δίνουμε σημασία. Εντάξει. Ό,τι και να λέει αυτός, δεν μπορεί να βγει κάτι σεμνό. Δεν του δίνουμε σημασία. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγή που είμαι σίγουρος ότι ενώ στην αρχή θα σου φαίνεται ότι δεν έχει γεύση και ότι θα είναι κάτι που δεν θα τρώγες με τίποτα σπίτι σου, θα σου αποδείξω πως πραγματικά θα την κάνουμε πεντανόστιμη. Ρεβίθια, τρως. Τρώω. Σ' αρέσουνε? Ναι. Και εμένα είναι το αγαπημένο μου όσπρο, να σου πω την αλήθεια, τα ρεβίθια, από μικρός. Αλλά σήμερα θα το κάνουμε πιο ολοκληρωμένο γεύμα. Γιατί τι γίνεται? Τα ρεβίθια έχουν κάποια έλλειψη σε αμινοξέα. Οπότε, αν συμπληρώσει ρεβίθια μαζί με ρύζι, ουσιαστικά είναι σαν να τρως κρέας. Πόσο ακούγεται? Μια χαρά. Διατροφικά. Δηλαδή παίρνεις τα αμινοξέα, συμπληρώνεις πρωτεΐνες και ουσιαστικά είναι σαν να τρως το πιο ακριβό κομμάτι κρέατος. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Εσύ θα είσαι ο ανακατευτής σήμερα, οπότε πάρ' την κουτάλα σου. Ευχαριστώ. Και πάμε να ανάψουμε τη φωτιά μας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία flat shooter κατσαρόλα. Ξέρεις γιατί λέγεται flat shooter? Όχι. Από το σχήμα της. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εσύ ουσιαστικά θα ανακατεύεις ό,τι ρίχνουμε μέσα. Με τι ξεκινάνε όλες τις συνταγές στην Ελλάδα? Δεν μαγειρεύει με μας σπίτι? Μαγειρεύει, αλλά... Για να ξεκινήσουμε μια συνταγή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κρεμμύδι. Θέλουμε ένα κρεμμύδι. Μπορούμε να βάλουμε και δύο, μπορεί να βάλουμε και τρία, μπορούμε να βάλουμε και τέσσερα. Σου αρέσει το κρεμμύδι? Όχι. Βέβαια, άμα το τρως όμως, σε κανένα δεν αρέσει. Αλλά άμα το τρως ψημένο, το καταλαβαίνεις? Όχι. Σκέψου ότι όλα τα φαγητά που φτιάχνει η μαμά στο σπίτι έχουν μέσα κρεμμύδι. Όλα. Απλά όταν μαγειρεύουμε το κρεμμύδι γίνεται πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο, επειδή γλυκίζει, γίνεται σαν μαρμελαδίτσα, εφόσον το ψήσουμε σωστά. Άμα δεν το ψήσουμε σωστά, καλύτερα να μην το βάλουμε. Οπότε εδώ πέρα σήμερα θα προσέξουμε και θα το ψήσουμε πολύ σωστά και γι' αυτό είσαι τόσο σημαντική σήμερα εσύ. Γιατί για να ψηθεί σωστά το κρεμμύδι θέλει καλό ανακάτεμα. Μάλιστα. Προσθέτουμε μέσα στο τηγάνι στην κατσαρολίτσα μας. Λάδι. Λαδάκι. Πόσο να βάλω? Πόσο είναι αυτό, λες? Ε? Όχι, φτάνει. Δεν είναι αρκετό, δεν θέλουμε να κάνουμε πολύ βάρη το φαγητό μας. Άμα χρειαστεί και άλλο λάδι, θα ρίξουμε φρέσκο στο τέλος. Ρίχνουμε περίπου 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι. Και τώρα να σου πω ότι δεν έχει σημασία άμα το ψιλοκόψουμε ή όχι. Σημασία έχει άμα το ψήσουμε σωστά ή όχι. Ωραία. Ακόμα και μεγάλα κομμάτια μέχρι με το κρεμμύδι, άμα το δώσουμε χρόνο και ανακατεύουμε και ουσιαστικά το καραμελώνουμε, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το κρεμμύδι μας θα γίνει σαν να το έχουμε ψιλοκόψει. Άρα, ανακατεύεις. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ρίξουμε μέσα? Βασιλικό. Βασιλικό θα μπορούσαμε να ρίξουμε, αλλά δεν θα ρίξουμε προς το παρόν. Θα ρίξουμε αλάτι και πιπέρι. Πολύ ωραία. Ρίχνουμε το αλάτι. Πώς φαίνεται? Φτάνει. Εντάξει, ωραία. Θα βάλω και λίγο πιπέρι. Και ανακατεύουμε. Πώς φαίνεται το κρεμμύδι, έχει αρχίσει να καραμελώνει? Ναι, λίγο. Λίγο. Κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά, γιατί όταν είναι πολύ δυνατή θα καεί και δεν θα καραμελώσει. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε μέσα το θυμάρι μας. Άμα είχαμε βασιλικό, θα το ρίχναμε στο τέλος. Γιατί άμα ρίξουμε το βασιλικό, στην αρχή χάνει όλο το άρωμα. Τα μυρωδικά που κρατάνε το άρωμά τους καθώς ψήνονται μαζί με το φαγητό είναι το θυμάρι, το δεδρολίβανο, η ματζουράνα, τι άλλο, η ρίγανη ξερή. Αυτά. Τα υπόλοιπα άλλα τα ρίχνουμε πάντα στο τέλος. Οπότε ρίχνουμε μέσα και το θυμάρι και κάτι ωραίο αρχίζει να γίνεται. Μυρίζει ωραία? Ναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αφού μυρίζει ωραία, θα δώσουμε έξτρα άρωμα στη συνταγή μας. Ρίχνουμε μέσα τι? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις? Όχι. Δάφνη. Η δάφνη μας κάνει νόστιμα όλα μας τα φαγητά. Αυτό ξέρεις τι είναι? Όχι. Είναι κύμινο. Ρίχνουμε και το κύμινο μέσα και το επόμενο υλικό που θα ρίξω, ίσως να μην το έχεις ακούσει ποτέ. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Αυτό είναι ο κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς θεωρείται superfood, είναι πάρα πολύ θρεπτικός, είναι πάρα πολύ καλός για την υγεία μας και είναι το χαρακτηριστικό μυρωδικό που έχει το κάρι. Κάρι έχεις φάει ποτέ? Όχι. Ναι, είναι αυτό το κίτρινο, το έτσι. Ναι, ξέρω τι είναι. Μπράβο. Ναι, αυτό το μυρωδικό μέσα στο κάρι είναι αυτό που του δίνει και το χρώμα και ουσιαστικά αυτό που του δίνει το χαρακτήρα πάνω στο κάρι. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και τον κουρκουμά μας. Ο κουρκουμάς, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ καλός για την υγεία μας. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα τελευταία μας υλικά. Θα ρίξω λίγο ξύσμα από λεμόνι. Σ' αρέσει το λεμόνι? Μ' αρέσει. Να ρίξω και χυμό δηλαδή? Ναι. Όχι τώρα όμως, γιατί άμα ρίξω το χυμό τώρα θα καραμελώσει και θα καεί. Οπότε ρίχνουμε το ξύσμα τώρα, προσθέτουμε το ρύζι μας. Ανακατεύεις. Τέλεια. Προσθέτουμε το νεράκι μας. Ανακατεύεις. Και το τελευταίο υλικό που θα ρίξουμε μέσα, το πρώτο τελευταίο μάλλον, είναι τα ρεβίθια μας. Τέλεια.
Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να σου πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιούμε ρεβίθια μπαρμπαστάθης. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, δεν χρειάζονται μουγίασμα και μαγειρεύονται απευθείας από την κατάψυξη. Αυτό είναι το κόλπο που κερδίζουμε χρόνο, γιατί κανονικά, άμα θέλαμε να ετοιμάσουμε ρεβίθια, πρέπει πρώτα να τα μουγιάσουμε 5-6 ώρες μέσα σε νερό και μετά να τα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε εδώ, κατευθείαν όπως είναι, τα ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύεις. Τέλεια. Το λεμόνι σου αρέσει, είπαμε. Μου αρέσει. Ωραία. Άρα θα βάλουμε και λίγο χυμό μέσα. Άμα είναι ζουμερό το λεμόνι, θα ρίξουμε μισό. Άμα μας αρέσει πολύ το λεμόνι και δεν είναι ζουμερό, θα ρίξουμε ολόκληρο. Αυτό έχει πολύ ζουμί, το βλέπεις. Ναι. Αυτό πραγματικά άξιζε ο κόπος, τα λεφτά μας πραγματικά πιάσανε τόπο. Ναι. Παναγία μου. Αλλά να ξέρεις ότι το ζουμί μερικές φορές είναι σχετικό. Μπορεί όντως να έχει πολύ ζουμί το λεμόνι, αλλά μην έχει γεύση. Οπότε πάντα στο τέλος ελέγχουμε να δούμε αν χρειάζεται περισσότερο λεμόνι ή λιγότερο. Τώρα, πώς θα πάμε. Μια χαρά. Καλά, βγάλε την κουτάλα. Πάντη να στη λάτζα. Πάντη να ξέρω τι σου λέω. Πήγαινε έτοιμα. Έλα πίσω. Καπάκωσα. Πάμε έξω να πιούμε μια κρύα σοκολάτα και γυρνάμε σε 20 λεπτά και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Πώς φαίνεται? Τέλειο. Ήταν δύσκολο? Όχι. Όχι, θα δεις και πόσο νόστιμο θα είναι στο τέλος. Πάμε. Και μετά από την πολύ ωραία κρύα σοκολάτα που ήπιαμε, ήρθε η ώρα να φάμε και τώρα είναι το σημείο που σου είχα πει και πριν. Δεν βάζουμε πολλά αλάτια, δεν βάζουμε πολύ πιπέρι, δεν βάζουμε πολύ λεμόνι, δεν βάζουμε πολύ ελαιόλαδο, δεν βάζουμε τίποτα από αυτά γιατί μπορούμε να τα βάλουμε στο τέλος. Τώρα θα πάρουμε ένα κουταλάκι και εγώ και εσύ και θα ελέγξουμε τι άλλο θα χρειάζεται το φαγητό μου. Και θα μου πεις ειλικρινά, άμα χρειάζεται αλάτι, άμα. Κοίτα εδώ πόσο υπέροχο που είναι. Mm. Ε, μυρίζεις τον κουρκουμά. Μυρίζει. Αυτό το χαρακτηριστικό άρωμα. Ναι. Αυτό είναι αυτό το κίτρινο που ρίξαμε μέσα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε αν χρειάζεται αλάτι πέρι. Okay. Δικάκες, βρε. Συγγνώμη, δεν στο είπα, αλλά κοίτα εγώ ακόμα δεν έχω δοκιμάσει. Καλά, θέλει και αλάτι, θέλει και πιπέρι, θέλει και λεμόνι. Λεμόνι ίσως όχι τόσο, αλλά θέλει σίγουρα αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, για να δεις τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε πολύ πιπέρι. Θα ρίξουμε το αλάτι μας και κοίτα τώρα πώς θα απογειωθεί το φαγητό μας. Θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Φαίνεται ότι πέφτει, αλλά δεν πέφτει. Ουσιαστικά έχουμε ρίξει 2 κουταλιές σούπας, όχι ακόμα, εδώ. Και θα ανακατέψουμε. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει το φαγητό μας, θα δεις γιατί. Για πάμε να ξαναδοκιμάσουμε, να μου πεις τώρα από αλάτι, πέρι και λάδι, άμα είναι πιο εντάξει. Και φύσα, φύσα, φύσα κι άλλο, φύσα. Τώρα δοκίμασε. Κάτι κάναμε. Ναι. Είδες. Ναι. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Πάλι δεν το παρακάνουμε εδώ πέρα. Γιατί ήρθε η ώρα του σερβιρίσματος. Και κοίτα να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εσύ είσαι ο σεφ σήμερα. Οπότε φέρ' το αυτό. Και βάλε στο πιάτο μία έτσι γενναιόδορη ποσότητα από το φαγητό μας. Στη μέση όσο μπορείς. Πρέπει να βάλεις μία ποσότητα αρκετή για να μπορέσω να φάω κι εγώ. Λίγο ακόμα θα το έπαιρνε. Τέλεια, περίμενε τώρα να το φτιάξουμε το πιάτο. Για πάρε άπλωσε το, όχι πολύ καλά, λίγο πιο ρουστή, κοίτα έτσι. Φαίνεται ωραίο έτσι? Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή ακούω πάντα τις συμβουλές σου, η πρώτη φορά που μαγειρέψαμε μαζί, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ήθελες βασιλικό, έτσι? Ναι. Και τι είπαμε πάντα τα μυρωδικά? Τα αυτά. Βάζουμε τελευταία. Μπράβο. Οπότε, έχουμε βασιλικό, θα μπορούσαμε να ρίξουμε δυόσμο, κόριανδρο, οτιδήποτε άλλο μας αρέσει. Ακόμα και θυμαράκι και ρίγανη θα μπορούσαμε να βάλουμε. Αλλά πάντα μα πάντα τα ρίχνουμε στο τέλος. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα κόψω λίγο βασιλικό εδώ. Τέλεια. Σου είπα, εγώ δεν θα πειράξω καθόλου το πιάτο σου. Θα το φτιάξεις εσύ. Και θα μου ρίξεις λίγο βασιλικό από πάνω. Για ρίξε να δούμε. Νομίζω είναι αρκετό. Μπράβο. Το υπόλοιπο να το ρίξουμε βέβαια στο φαγητό μας. Εδώ. Τι άλλο θέλω? Θέλω, σε περίπτωση που κάποιος θέλει και άλλο λεμόνι στο φαγητό, να μπορέσει να βάλει. Οπότε τι θα κάνουμε? Πάρε 2 ωραίες φέτες και βάλτε κάπου εδώ. 1, 2. Τέλεια! Λοιπόν, το ελαιόλαδο φυσικά δεν ήταν αρκετό. Χρειαζόμαστε και άλλο φρέσκο ελαιόλαδο πάντα στο φαγητό μας από πάνω. Οπότε ρίξε λάδι. Αυτή είσαι. Μπράβο. Και θέλω να μου ρίξεις λίγο ακόμα αλάτι και πιπέρι. Αυτό είναι το αλάτι. Μπράβο, φτάνει, μην το παρακάνουμε. Και λίγο πιπέρι. Αυτοί είμαστε. Τέλεια. Σταμάτα και πάμε να στολίσουμε το πιάτο μας. Θα σου δώσω λίγα μυρωδικά εδώ. Παπ. Παπ. Είναι σαν να σου κάνω πρώτα σιγά μου. Κοίτα. Σου δίνω τα λουλούδια, πάρτα. Και τώρα θέλω να τα βάλεις εδώ πέρα κάπου. Έτσι να χώσεις μία. Έτσι να βάλεις την τούφα μέσα από τα μυρωδικά. Τέλεια. Και κοίταξε εδώ τι έρχεσαι. Τώρα δεν θέλει ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά.
Και τώρα το πιο σημαντικό είναι έτσι όπως φτιάξαμε το φαγητό μας εδώ πέρα, να δοκιμάσεις από εδώ και να καταλάβεις πόσο πραγματικά στη λεπτομέρεια κρύβεται το φαγητό όλη διαφορά. Δηλαδή, άμα δεν το παρακάνουμε σε αλάτια, πέρια και λάδια και βάλουμε τελευταία στιγμή πάνω στο πιάτο μας τα μυρωδικά μας, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι, γίνεται ένα διαφορετικό φαγητό. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ναι. Αυτό να το πεις στη μαμά σου. Εντάξει. Θα το πω. Να το πεις και να της πεις ότι θέλω το λάδι μου να το ρίχνεις πάντα στο πιάτο και πάντα τελευταία στιγμή. Γιατί μόνο έτσι παίρνουν τα θρεπτικά συστατικά από το λάδι. Υπέροχο. Έχει καμία σχέση με το προηγούμενο? Καμία. Καμία. Έγινε ένα τελείως διαφορετικό φαγητό. Να σου πω ότι τα ρεβίθια έχουν περίπου 10 γραμμάρια στα 100 γραμμάρια πρωτεΐνη. Στα 100 γραμμάρια ρεβιθιού, τα 10 γραμμάρια είναι πρωτεΐνη. Οπότε, άμα φάμε 100 γραμμάρια ρεβίθια και λίγο ρύζι, κατευθείαν έχουμε πάρει όλη την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε από το φαγητό μας. Είναι πεντανόστιμο, έχουμε καλά λιπαρά μόνο από το ελαιόλαδο, καλώδια τα άνθρακα μόνο από το ριζάκι μας. Οπότε, είναι το τέλειο φαγητό, πεντανόστιμο και μπορούμε να το φτιάξουν όλοι. Σε πόση ώρα το φτιάξαμε? 3 λεπτά. 3 λεπτά. Άκουσες τι είπα στην αρχή γι' αυτό. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πείσουμε όλο τον κόσμο να κάνει subscribe στο κανάλι μας. Οπότε πες τους. Κάντε like, subscribe και χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο. Αυτό που είπε το τελευταίο ήταν πολύ σημαντικό. Το καμπανάκι κάνει τη διαφορά. Όπως το αλάτι και το πιπέρι και το ελαιόλαδο στο φαγητό μας. Άμα δεν πατήσει το καμπανάκι, δεν έρχεται ειδοποίηση ότι φτιάξαμε καινούριο βίντεο, σωστά? Ναι. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Να καλέσουμε όλους τους μικρούς μας φίλους να μαγειρεύουν μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να βγάλετε φωτογραφίες. Ένα σχόλιο για τη Μικαέλα, άμα θέλετε να κάνουμε και άλλα βίντεο. Καλά θα θέλετε. Είμαι σίγουρος. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Χαίρετα. Αυτή είσαι.